Η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας λήγει την 3η 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό. Να σημειωθεί το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας περιλαμβάνει και QR code. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να πληρώσουν εύκολα τέλη κυκλοφορίας μέσω mobile banking. Τα τέλη κυκλοφορίας, γνωστόν, δόθηκε παράταση μέχρι 28 Δευτέρου να πληρωθούν. Βέβαια, εδώ υπάρχει δυνατότητα δήλωση ακινησίας των αυτοκινήτων. Βέβαια, αν δεν πληρώσει κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας μετά τις 28 Δευτέρου, θα δει το ποσό που αναλογεί στο αυτοκίνητό του να διπλασιάζεται, άρα διπλάσιο ποσό θα βεβαιωθεί στην ατομική του καρτέλα στην ΑΔΕ. Για όσους όμως θέλουν να δηλώσουν ακινησία μπορούν να τη δηλώσουν, αλλά να προσέξουν αν μετακινήσουν αυτά τα αυτοκίνητα, κινηθούν δηλαδή, το πρώτο πρόστιμο ανέχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και το δεύτερο και τα επόμενα πρόστιμα στις 30.000. Προσοχή λοιπόν, δήλωση πραγματικής ακινησίας και όχι εικονικής. Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα πληρωμής μέσω web banking.